Και γεια σας παιδιά που έχουμε λίγη τους 2009 και σήμερα απαιτούσουμε Fortnite. Αλλά θα κάνουμε ένα απλό βίντεο Fortnite εδώ που βλέπετε στο Map ID. Με προκάλεσε ένα παιδί σε 1v1. Οπότε ναι, αυτό. Έχω ακούσει από κάποιους ότι είναι το εξωτικό παιδάκι, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Το κάνω μια για να δούμε. Έλα, με ακούς? Α, μπλε πάμπ. Οκ. Πώς είναι έτσι η φωνή σου? Εντάξει, εντάξει. Σε πόση ώρα περίπου? Τον βρήκαμε αυτό. Ναι, βλέπω. Άμα είσαι προβληματικό, βέβαια θα χαίρεσαι μόνος. Γιατί είσαι spammer? Γιατί είσαι spammer και δεν σπάς? Γιατί είσαι toxic? Έχω ακούσει βέβαια από κάποιους ότι είσαι toxic. Είσαι toxic. Παιδιά, βλέπουμε εδώ ένα τοξικό παιδάκι. Πάμε στα 4, αλλά είναι φουλ τοξικός, παιδιά, ρε. Ρε, είναι φουλ τοξικός, ρε. Το έβλατε. Με σπάγε και σπάμαρ, παιδιά. Και γελούσε μόνος του. Είναι και προβληματικό και τοξικό. Μεσύ δεν είναι το ξανακάνω νου του. Έλα, με ακούς, έλα. Τρως παντόφλα. Τρως παντόφλα. Δεν έχουμε αρχίσει. Δεν έχουμε αρχίσει. Μου βαράς. Τρως παντόφλα. Hey, τι κάνεις? Τι μπότ, σε έφαγα. Ένα-ένα πηγαίνει το σκορ. Το σκορ πηγαίνει 1-1. Τώρα πετύχαμε αυτόν, ρε παιδιά. Γράψτε μου το κάτω στα comments τι παίρνει. Δεν είναι φυσιολογικό. Έλα, έλα, πάμε. Τι να μη σε κάνει εδώ. Ναι, μαμάκα σου, λέγει, μαμάκα σου. Ποιος θα μάθει, μαμά σου? Ω, στενοχωρηθήκες, μωράκι. Η μαμά σου μπορεί να σου λέει ό,τι θέλει. Εντάξει, μωράκι. Βλέπεις εδώ που φοράω τρικόνα, έχεις πέρτα. Ναι, πού και πού και
Ναι, η Μούτζι Κλάιερ. Αλήθεια. Ναι. Όχι, δεν έχω Black Knight. Έχω Renegade Raider. Ναι, έχω Renegade Raider. Και να σου πω, πότε έρχεσαι να παίζεις Fortnite? Και γιατί είσαι τόσο bot? Α, γι' αυτό είσαι τόσο bot, 3-1, λίγουμε στα 5. Θα με νικήσεις, αγοράκι μου, θα με νικήσεις. Και να σου πω, πού βλέπει η μητέρα σου? Καλά, οκ. Πού δουλεύει? Πού δουλεύει η μητέρα σου? Στην Epic. Και πόσα λεφτά παίρνει? Τον αδερφό σου, ο αδερφός σου πόσο χρόνο είναι? Τρίδιο. Και η μάνα στο σου δώσει κανένα μπανάκι ή όχι? Γιατί άδικο, μπροστά σου ήμουνα. Απλά εσύ είσαι νουμπάκι. Τρώει παντόφλα από τη μάνα του. Παντοφλιάρης. 4-2, παντοφλιάρης ρε φίλε, παντοφλιάρης. Ξέρεις τι είναι το YouTube? Όχι, δεν είμαι εγώ τέτοιο παιδί. Πάμε βασικά στα έτσι, έλα, δεν πειράζει. Πάμε στα έτσι, πέντε. Παντοφιλιάρης, ρε φίλο, παντοφιλιάρης. Θα έρχομαι να τις κινήσω. Τι κάνεις, τι κάνεις? Έτσι στη δύο. Λοιπόν, εσύ θα ανέβεις αυτό το YouTube. Πες τη μαμά σου ότι μου έχεις ρίξει τις Χριστοπαναγίες. Σε τρολάρω, σε τρολάρω. Και έχεις πάρει και μείνει κανένα. Και άμα φτάσουμε παιδιά τα 10 likes αυτό το βίντεο, θα έχει και δεύτερο part με το παντοφλιάρι. Έχω 122 subs. Ψέτσι το κανάλι μου, που έχουμε το 2009. Παντοφλιάρι, παντοφλιάρι.
ξέρεις να χρησιμοποιήσεις και εσύ το YouTube. Αυτό το βίντεο πάλι τρολιά μας με το φίλο μας τον Διονύση από άλλο account. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε στην ηρεμία σας, θα σας τρολέρουμε μέχρι να πεθάνετε. Και κουλιά κουμίκα, μίκ. Εικοσιεφτά είπαμε, παιδιά, δείτε το στο βίντεο, 27. Οπότε λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, τι να πω, διασκεδάσαμε εγώ και Διονύση αρκετά, κρατήσαμε να μην γελάσουμε. Οπότε λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευτυχώς τώρα τελείωσε το βίντεο γιατί δεν άντεχε άλλο. Ναι, 23 πάμε. Okay. Θα δείτε 2-3 fights ακόμα και θα κλείσουμε το βίντεο. Και καλά ήταν ένας τόσος σπαντοχλιάρης. Και άμα θέλετε θα έχουμε και δεύτερο πάρτι με παντοχλιάρη. Παιδιά, με αυτό με τα 5 like θα έχουμε και δεύτερο. Όχι, τα 10, λάθος είπα πριν. Τα 5 like θα κάνουμε και δεύτερο πάρτι με παντοφλιάρι. Θα του ευχαριστηθεί πολύ ο Διονύσης, νομίζω. Οπότε, ρε, παιδιά, αυτό το βίντεο το λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!